Σε μια δύσκολη στιγμή, καθώς ταλανίσετε τις τελευταίες εβδομάδες από θετικά κρούσματα σε υγειονομικούς, βρήκε η σημερινή κινητοποίηση των υγειονομικών το νοσοκομείο Χατζικώστα. Γιατροί και εργαζόμενοι, έχοντας στο πλευρό τους εκπροσώπους φορέων της περιοχής, συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πύλη του νοσηλευτικού ιδρύματος, καλώντας την κυβέρνηση να κάνει πράξη την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το γεγονός ότι το νοσοκομείο Χατζικώστα δεν στηρίχθηκε όσο θα έπρεπε σε υγειονομικό προσωπικό, τόνισε η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου, Μαργαρίτα Κιτσανού. Ενώ για εργαζόμενους που έχουν ξεπεράσει τις αντοχές τους, δεδομένου ότι εδώ και ένα χρόνο δεν μπορούν να πάρουν ούτε τις κανονικές τους άδειες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χατζικώστα, Κωνσταντίνος Καλαμπόκας. Στο νοσοκομείο Χατζικώστα σήμερα όμως τα πράγματα δεν είναι καλά και οφείλουμε να τα σχολιάσουμε, γιατί λείπουν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Από το συλλογικό λείπουν 5, από την ορθοπαιδική, από τη χειρουργική, με αποτέλεσμα να μιλάμε ότι το νοσοκομείο σήμερα πια δεν μπορεί να δουλέψει με αυτό το δυναμικό. Έτσι, και αυτό θα έχει ως συνέπεια να μην γίνονται ούτε χειρουργία, και από ό,τι φάνηκε και με την εγκύκλιο έχουν μειωθεί κατά 70% τα χειρουργία. Άρα λοιπόν μένει 30%, μείον τους αναισθησιολόγους οι οποίοι βρίσκονται σε καραντίνα. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για ένα κλείσιμο του νοσοκομείου Χατζικώστα. Εκείνο που θα θέλαμε, να μην υπάρχει σήμερα ένα νοσοκομείο το οποίο δεν θα μπορεί να κάνει PCR. Το νοσοκομείο Χατζικώστα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα PCR, ώστε λοιπόν να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και να μην περιμένει την επόμενη μέρα να βγει το PCR. Αυτές είναι οι δικές μας εκτιμήσεις όσον αφορά την κατάσταση των νοσοκομείων. Όσον αφορά τα περιφερικά ιατρία, τα περιφερικά νοσοκομεία δεν το συζητάμε. Η κατάσταση είναι τραγική. Οι προσλήψεις που έγιναν και αυτή τη φορά είναι ελάχιστες. Περισσότερα θυμίζουν κέντρα υγείας όπως το νοσοκομείο της Πρέβεζας, που κατά επανάληψη συζητείται. Οι άρρωστοι με το παραμικρό μεταφέρονται στο νοσοκομείο αναφοράς. Το νοσοκομείο αναφοράς ήδη σε λίγο, αν η κατάσταση συνεχίσει έτσι, δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει με το ίδιο δυναμικό. Οι μετακινήσεις γιατρών, οι μετακινήσεις από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προς τα νοσοκομεία και τα ανάπαλοι συνάδελφοι προς τα άλλα νοσοκομεία συνεχίζονται με το ίδιο καθεστώς. Είναι γεγονός ότι αυτό που λέγαμε εξ αρχής, ότι τα νοσοκομεία χρειάζονται ενίσχυση, πρέπει να αποκτήσουν εφεδρείες ώστε οτιδήποτε συμβεί να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν άμεσα και γρήγορα, ώστε να συμπληρωθούν τα κενά και να εξακολουθούν να είναι λειτουργικά. Δυστυχώς συνέβη και στο νοσοκομείο μας, κάτι που έχει συμβεί και σε άλλα πολλά νοσοκομεία από την αρχή της πανδημίας. Γίνονται προσπάθειες να το νοσοκομείο να ανταπεξέλθει, να μπορέσει να περιορίσει την εξάπλωση των κρουσμάτων, έτσι ώστε να εξακολουθεί να μπορεί να είναι λειτουργικό και να εξυπηρετεί τις υπηρεσίες που γι' αυτό υπάρχει. Είναι άλλο ένας παράγοντας που δυστυχώς μας έχει επιβαρύνει, είναι η κόπωση. Είμαστε στον ένα χρόνο μετά την πανδημία, εξακολουθούμε να είμαστε σε αναστολή κανονικών αδειών. Ένα μέτρο που ειλικρινά δεν μπορώ να το αντιληφθώ, γιατί θα μπορούσε να γίνει διαχείριση στα κατατόπους νοσοκομεία από τις διοικήσεις, όπου κρίναν ότι υπήρχε υπηρεσιακό πρόβλημα, θα μπορούν να ανακαλούν τις άδειες. Εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε και κινούμαστε, φεύγουμε από την υπηρεσία μόνο με κάποια ρεπό που δημιουργούνται, δηλαδή δεν δουλευμένα ρεπό. Στην ουσία, εκεί που δουλεύεις 6 και 7 μέρες σε μια εβδομάδα, θα κάτσεις 2 ή 3 την επόμενη. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο ζήτημα της στήριξης των δημοσίων νοσοκομείων αλλά και της διαχείρισης της πανδημίας άσκησε ο Βασίλης Καφαράκης. Θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία να ενταχθούν στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Σήμερα υπάρχει μια συνάδελφος η οποία νοσηλεύεται στη ΜΕΘ COVID, η οποία έχει κολλήσει τον κορονοϊό χωρίς να έχει άλλα υποκείμενα νοσήματα, χωρίς να υπάρχουν κάποια άλλα προβλήματα υγείας. Και όλα αυτά γιατί τα μέτρα προφύλαξης του υγειονομικού πληθυσμού είναι ελλιπή και δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες σήμερα των νοσοκομείων. Δεύτερο ζήτημα. Σήμερα το νοσοκομείο μας αντικειμενικά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια σειρά άλλες ασθένειες, μια σειρά άλλους ασθενείς που έχουν διαφορετικά νοσήματα τα οποία είναι εξίσου σοβαρά με τον κορονοϊό και είναι επικίνδυνα για την υγεία τους. Το αποτέλεσμα θα είναι και είναι να βγαίνουν όλος αυτός ο κόσμος εκτός συστήματος υγείας, θελημένα ή αθέλητα, και όλος αυτός ο κόσμος σε δεύτερο χρόνο να αντιμετωπίσει σοβαρούς κινδύνους για την ίδια τους την υγεία. Εμείς αυτό που ζητάμε και σαν Σύλλογος Εργαζομένων και σαν γιατροί είναι
άμεσες προσλήψεις, λεφτά άμεσα για τα νοσοκομεία, να επεκταθεί η λειτουργία των νοσοκομείων και σε όλες τις άλλες ασθένειες, να μην είναι δηλαδή νοσοκομεία μιας νόσου, και ζητάμε από την πολιτεία ουσιαστικά να αντιμετωπίσει την πανδημία με τα μέτρα τα οποία είναι ενδεδειγμένα επιστημονικά. Στο πλευρό των εργαζομένων του νοσοκομείου Χατζικώστα βρέθηκαν και οι εκπρόσωποι της Περιφερειακής Παράταξης Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο Ζώης Γαλατάς και στα Ιωάννινα Χρήστος Πατσούρας. Το υγειονομικό φιάσκο της κυβέρνησης, γνωστό σαν lockdown, έχει πλέον αυταπόδεικτα, θα βγει ότι είναι πλήρως αναποτελεσματικό και εμπεδώνει μόνο δύο πράγματα. Την ατομική ευθύνη των εργαζομένων στη διάδοση του κορονοϊού και την υποθήκευση στοιχειωδών δικαιωμάτων του λαού. Αυτή η ταξική πολιτική πρέπει να σταματήσει. Με μαζικά τεστ ιχνηλατήσεις, απομόνωση και στήριξη όσων κρουσμάτων υπάρχουν, υγειονομική, οικονομική, κοινωνική στήριξη, ακόμα και με εκμετάλλευση επίταξη ξενοδοχείων, και να σταματήσει ο πρωταθλητισμός της κυβέρνησης. Αξίζει να σας πω ότι 17 Δευτέρου έχουμε 50.262 αστυνομικούς ελέγχους και μόνο 25.724 τεστ. Από αυτά 12.081 rapid. Από 7 Νοέμβρη μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 150.000 πρόστιμα, 45 εκατομμύρια βαρύδι πάνω στον ελληνικό λαό και στους εργαζόμενους. Αυτόν τον ένα χρόνο έχουν γίνει παρελάχιστα πράγματα όσον αφορά συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται της δημόσιας ενίσχυσης του συστήματος υγείας. Παρατηρούμε ακόμα και σήμερα, ένα χρόνο σχεδόν μετά, ότι ουσιαστικά δεν επαρκούν, και αυτή είναι η πραγματικότητα, οι κλίνες ΜΕΘ στην ολότητά τους. Δεν επαρκεί το μόνιμο προσωπικό, χρειάζεται εδώ και τώρα ενίσχυσή του, είτε από την άποψη των ιατρών, είτε από την άποψη του γενικώς υγειονομικού προσωπικού, νοσηλευτών, διοικητικού προσωπικού κ.ο.κ. Αυτό το οποίο έχει επιδοθεί η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα είναι η στήριξη μια σειρά από αντιδραστικών νομοσχεδίων με πρόσχημα την πανδημία και γενικότερα εκμεταλλεύοντάς την προκειμένου να έρθουν περισσότερα βάσανα στον ελληνικό λαό. Αντί να ενισχύσει εδώ και τώρα το δημόσιο σύστημα υγείας, δίνει λεφτά και ενισχύει ουσιαστικά τις πολεμικές δαπάνες, στο στρατό, αλλά και την αστυνομία.